θα χαρακτήριζα τη χρονιά που πέρασε την πιο διδακτική από την ημέρα ίδρυσης του σωματείου. Ένιωθα και νιώθω περήφανος για την πορεία της ομάδας, ότι πάλεψε κάτω από αντίξερες συνθήκες, έδωσε έναν τίμιο αγώνα, πάλεψε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική για να καταφέρει έναν μεγάλο άθλο. Η ομάδα προέρχεται από έναν καλό σερί. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν καλό αντίπαλο, την ΜΕΑΠ. Είμαστε πανέτοιμοι. Ο κόσμος, οι παίχτες, οι προπονητές, το συμβούλιο, οι πάντες, για να δώσουμε ακόμα έναν τελικό, να κερδίσουμε και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Σίγουρα μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και για μένα αλλά και για όλους όσοι είμαστε την πρώτη μέρα δαμέ να βλέπουμε την ομάδα μετά από 4,5 χρόνια ύπαρξης και ζωής που για μένα δεν υπήρχε απολύτως τίποτε τούν τη στιγμή να διεκδικούμε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Τούτον εμπιστεύκαμε από την αρχή. Εντάξει, μένει τώρα 4 παιχνίδια να δούμε ό,τι έχουμε όλοι μαζί, να πιάμε τα παιχνίδια που πρέπει να πιάμε και να πιάσουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Θεωρώ ότι τα τελευταία 4 παιχνίδια ήταν τα παιχνίδια τα οποία έχουμε τον DNA να πάμε να τα δώσουμε. Ήταν τα παιχνίδια τα οποία είμαστε και λίγο γεννημένοι. Αν κοιτάξεις και τις προηγούμενες χρονιές της ομάδας, ήταν τα παιχνίδια τα οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο βρίσκαμε τον τρόπο να τα κερδίσουμε. Εντάξει, το μάτσο με τη ΜΕΑΠ ήταν ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι. Απλά αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι εμείς σαν ομάδα βλέπαμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Στόχος μας ήταν σε κάθε παιχνίδι να διεκδικούμε την νίκη. Εντάξει, ήταν έναν κομβικό παιχνίδι, θα έλεγα. Γιατί αν έχανες κάποιους βαθμούς, ίσως να μην μπορούσες να διεκδικήσεις μέχρι το τέλος της πιθανότητας. Thank you.
σίγουρα δυσκολίες στην μάπα υπάρχουν και τα κακά αποτελέσματα και να μην πετυχαίνουμε τους στόχους μας, το πράγμα μας έστε να το ζείτε, να το διαχειρίζεστε και τα λοιπά. Η μάπα δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν τελειώνει το πράγμα. Είμαστε στο τέλος ενός ταξιδιού, μένουμε ακόμα ένα παιχνίδι, περίμενα να πάρουμε ακόμα τον καλύτερο μας εαυτό, να τιμήσουμε τους εαυτούς μας, τη φανέλα μας, έτσι. Και του χρόνου ξανά του και ομάδα θα παλέψει για να ξανασυγχωρεί την ευκολία. Το πράγμα ήταν δεδομένα. Πλέον το νερό είναι μπήκε στα βλάτια μου. Πήγαινε το νερό στα βλάτια μου. Δηλαδή αν μια χρονιά και όταν περάσουν τα χρόνια θα πρέπει να γυρίσω πίσω να δω ποια ήταν η χρονιά που μάθαμε περισσότερα πράγματα, ποια είναι η χρονιά η οποία μας βοήθησε να κατανοήσουμε τι θέλουμε εμείς που την ομάδα, τι μπορεί να κάνει η ομάδα, αλλά και ακόμα τι θέλουμε που το ίδιο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία παρόλο που έτρεχε, παρόλο που ήταν μια χρονιά με μια συνεχή πίεση, έδωσε μας και το δικαίωμα να γυρίσουμε και πίσω, αλλά να κοιτάξουμε και στο μέλλον. Γιατί ήταν μια χρονιά που πραγματικά ευρέθηκε η ομάδα πάρα πολλά κοντά στην πρώην κατηγορία. Ευρέθηκε όμως και πάρα πολλά κοντά σε όλα εκείνα που φωνάζαμε τόσα χρόνια ως τα κακά που υπάρχουν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Οπότε μας βοήθησε και εμάς τους ίδιους να αποφασίσουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε και πόσο έτοιμοι είμαστε να λερώσουμε τα χέρια μας ή όχι για να πετύχουμε εκείνα που θέλουμε. Προσωπικά ήμουν πάρα πολύ ηρεμός, γιατί ήξερα τις δυσκολίες των επόμενων παιχνιδιών. Εντάξει, προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε για αυτές τις συνθήκες με τους ποδοσφαιριστές, με τους προπονητές, να μην παρασυρθούμε από το κλίμα που επικρατούσε και γενικά και να παραμείνουμε και για τα επόμενα παιχνίδια συγκεντρωμένοι προς το στόχο μας που ήταν σε κάθε παιχνίδι ενήλικη και τρεις βαθμοί. Είμαστε με ένα βήμα πριν την ανώτη. Ένα βήμα. Ένιωθε. Στο κάθε πράγμα είναι ο λόγος του που γίνεται. Ίσως θέω εγώ, ίσως θέω άλλα πράγματα, ίσως θέμε όλοι μαζί, ίσως είναι η μοίρα μας, ίσως είναι η τύχη μας. Όμως στα σώπικα μας είναι τα λόξοντα από όλα τα πράγματα. Οι σχολείες στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές. Εντάξει, βάζω σε ποια λύση σας. Εντάξει, αίστερα κλάματα, αίστερα όλα τα πράγματα. Καταλάβω. Ότι είσαστε εγγραφή από το πράγμα όπως πρέπει να είστε δυνατοί. Και για να μπορείτε να φορείτε τη φανέλα, πρέπει να είστε ψυχικά δυνατοί. Περήφανοι που φορείτε την φανέλα. Εκείνο που κρατώ όμως, ενώ κάποιοι άλλοι θα κρατούσαν τις συνεχόμενες νίκες ή κάποιον γκολ ή οτιδήποτε, εγώ και που κρατώ είναι προσωπικά την ανακούφιση που ένιωσα όταν εδέκιωσε το παιχνίδι με την Ομόνια Αναδείπου. Και ο λόγος ποιος ήταν, γιατί πλέον ενώ κουβαλούσαμε ένα συγκεκριμένο άγχος, πλέον πηγαίναμε σε έναν τελικό. Καταφέραμε τα να πάμε σε έναν τελικό απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, απέναντι σε έναν μεγάλο προϋπολογισμό μέσα στο δάλι. Οπότε, εγώ τι που κρατώ είναι ότι τελειώνοντας και με νίκη μέσα στο αμόχωστος απέναντι στην Ομόνια Αναδείπου, εγώ θεώρησα ότι ήδη είχαμε σχεδόν εκπληρώσει το στόχο μας. Δηλαδή το ότι μπορούσαμε να μην παίξουμε, αν παίξαμε την τελευταία αγωνιστική σχετικά διάφοροι, να μην παίξουμε δύο παιχνίδια διάφοροι. Οπότε εγώ τσινόν κράτω.
σίγουρα το παιχνίδι με τη Μόνια Ραδίπου ήταν πάρα πολύ κομβικό για εμάς. Θα έμεναν δύο παιχνίδια πριν το κλείσμα του αθλήματος. Γνωρίζαμε ότι μετά από νίκη θα είχαμε τον τελικό των τελικών πολύ πιθανόν στο γήπεδο μας εναντίον της ΑΕΣ. Ήμασταν αισιόδοξοι με το συγκεκριμένο παιχνίδι ότι αν μπορούσαμε να πάρουμε τις συνθήκες διεκδίκησης της νίκης και της ανόδου στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θεωρούσαμε ότι οι πιθανότητες θα ήταν περισσότερες με το μέρος μας να καταφέρναμε να παίρναμε την νίκη που θα σήμαινε και πάρα πολλά προς την πορεία για την άνοδο. Παίζονταν πολλά παιχνίδια, ενώ εξαγωνιστικά. Το είχαμε δει και με όσα είχαν συμβεί εκείνες τις δύο εβδομάδες που είχαμε μεσολαβήσει πριν το παιχνίδι με την ΑΕΣ, η αλλαγή έδρας κτλ. Και συνθήκες οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες που είχαν προκύψει με αστυνομικές συσκέψεις κόντρα συσκέψεις. Ότι μέχρι και τις τελευταίες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, δεν γνωρίζαμε που σε ποιο γήπεδο θα παίζαμε. Θα παίζαμε στο γήπεδο του Χαρκάνορα ή θα παίζαμε στο Μακάρι ή σε κάποιο άλλο γήπεδο. Εντάξει, αυτό που προσπαθούσαμε εμείς και εγώ προσωπικά ήταν να είμαστε ψύχρεμοι και να μεταφέρουμε αυτήν την ψυχραιμία στους προσφερειστές των τεχνών επιτελείων. Μπορείτε να φορείτε τον τη φανέλα, δεν έχετε ψυχικά δυνατή. Θα περήφανοι που φορείτε τον τη φανέλα. Και έπαιζετε για όλο τον κόσμο. Εντάξει, είσαστε πολύ λεγέντες, υπερήφανος για εσάς. Εντάξει, μην μας από ένα παιχνίδι και την κέφτουμε. Δεν υπήρχε απογοήτευση, ήμουν πλήρως συνειδητοποιημένος. Ήξερα εξ αρχής ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Σίγουρα ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Προσωπικά ένιωθα και νιώθω περήφανος για την πορεία της ομάδας. Ότι πάλεψε κάτω από αντίξερες συνθήκες, έδωσε έναν τίμιο αγώνα και πάλεψε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική για να καταφέρει έναν μεγάλο άθλο. Εγώ εκείνο που θάλασσα από την περσινή χρονιά, το έγραψα τώρα δημόσια, ήταν τη Γενική Συνέλευση του Δεκέμβρη. Ήταν η πρώτη χρονιά που υπήρχε τόσο ενδιαφέρον, μπορώ να πω, πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι και λαθασμένα, δικό μας λάθος και δικό μου λάθος, σαν διοικητικό σύμβουλο, αλλά και δικό μου προσωπικό λάθος, ήταν το ότι οδηγήθηκε η συγκεκριμένη συνέλευση στο να υπάρχει τόση πολλή συζήτηση γύρω από το αγωνιστικό κομμάτι. Και θεωρώ ότι χάσαμε στη συγκεκριμένη συνέλευση και το νόημα, αλλά έφερε και η συγκεκριμένη συνέλευση πολλά λάθη στη συνέχεια, γιατί ακριβώς η τόση πολλή
συγκέντρωση όλων πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι έφερε στη συνέχεια μετά από κάποια αποτελέσματα μια αναπογοήτευση η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη φιλοσοφία του σωματείου μας. Όλη εκείνη η απογοήτευση όταν ήρθαν κάποια κακά αποτελέσματα. Οπότε αν θα άλλαζα κάτι θα ήταν ότι στη Γενική Συνέλευση του Δεκέμβρη δεν θα ασχολούμασταν τόσο πολλά με το αγωνιστικό και είναι και υπόσχεση για το μέλλον του το πράγμα. Ότι το σωματείο όπου και αν είναι όπου και θα βρεθεί δεν θα ξανακάνει το λάθος σε μια Γενική Συνέλευση. Εντάξει, Μάγκελ μου, αγαπώ σας όλους πάρα πολλά και ευχαριστώ σας που τιμήσατε τη φανέλα του Ολύμπου. Εντάξει, λεβέντες, έλα να φωνάξουμε δυνατά έναν τελευταίο, μια φορά Ομόνοια δυνατά. Εντάξει, δυνατά με ψηλά την κελέ, περήφανα σαν Ομονιάτες, σαν παίκτες της ομάδας, σαν λεβέντες. Εδώ είχαμε έναν τίμιο αγώνα, έναν τίμια μάχη, ήρθαμε τα εποχήθαμε. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε του χρόνου. Εντάξει, λεβέντες, δυνατά, θέλω εδώ όλη την ψυχή σας. Ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Σίγουρα υπάρχει γλυκό πικριγεύση, γιατί όταν φτάνεις τόσο κοντά στο στόχο σου και για κάποιες μικρές λεπτομέρειες δεν το καταφέρνεις, είναι το πικρό. Όμως όλη η πορεία που έχει κάνει η ομάδα στη Β' κατηγορία, η οποία ήταν πορεία προαθλητισμού, αυτόν μας έχει δώσει την όθηση να συνεχίσουμε, να δουλέψουμε ακόμα παραπάνω, ακόμα πιο σκληρά, να διορθώσουμε τα λάθη μας, να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας και πλέον πιο έμπειροι και πιο σοφοί στη δεύτερη κατηγορία να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όπως κάνουμε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα και να διεκδικούμε την νίκη. Από εκεί και πέρα οι στόχοι, όπως έχω προαναφέρει, είναι η νίκη σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας και όπου μας βγάλει. Οι στόχοι για τη νέα χρονιά δεν είναι κάτι που, είναι εσύ, που θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς. Ένας σωματείο, ένας οργανισμός, ο οποίος γίνεται σοφότερος, ο οποίος αποκτά περισσότερη εμπειρία, ο οποίος μεγαλώνει οργανικά και όχι από τη μια ημέρα στην άλλη, αναπόφευκτα έρχεται σε ένα σημείο που το να μπαίνουν οι στόχοι δεν είναι η απόφαση του καλοκαιριού, αλλά υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι στόχοι, τους οποίους θα έχει από εδώ και πέρα.